από το καλή άρωμα και ζάλι φύλαμε. Βόμπες μες τη νύχτα μάζευτα και ρίχτα φύγαμε. Φράγκα κι αμαρτία, τζόλια απαρτία είδαμε. Όπως χέρις φέτες, βίζιτες και πέτες μπήκαμε. Ουκρανία γαλάζι, τσαμπαμάγκα χαράτσι πλήρωσε. Ξεθοριά τη ζωή πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ψιλωτά κουνηγόβα σε σκυλάδικο πρόβα κλήρωσες. Χίμαλα στο μαλλί σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Πάγος με υδρότα, τεθλασμένη ρότα πήραμε. Προορισμός χαρτία, γέλια και ναυτία γύραμε. Μάγκες προστασία σε υπηρεσία δίραμε. Ουκρανία γαλάζι, τζαμπαμάγκα χαράτσι πλήρωσες. Ξεφοριάζει ζωή πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ψιλωτά κουνηγόβα σε σκυλάδικο πρόβα κλήρωσες. Χίμαλα στο μαλλί σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Το πω πάλι ρε γάμο, το είναι μυαλό αυτό που κουβαλάω. Πού ξέχασα. Να δεις πως το έλεγα. Είσαι ο φάρος στο λιμάνι μου. Είσαι ο φάρος που φωτίζει τα σκοτάδια. Ναι. Κάθε φορά που σε βλέπω ένα δροσερό μαεστράλι φυσάει και φουσκώνει τα πανιά μου. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά και νιώθω πως θα σπάσει. Είσαι ο φάρος που φωτίζει. Τι γράμματα είναι αυτά που κάνει ο ποιητής μου? Αμάν, αυτό τι είναι? Εσύ το έχεις και φάγα όλο το σπίτι. Το διάβασες? Τι να διαβάσω μωρέ, διαβάζω τα παλιογράμματά σου. Λοιπόν, πάρ' το και διάβαζε. Από όταν σε πρωτογνώρισα, τα πάντα άλλαξαν μέσα μου. Ήρθαν τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Θέλω να πω, γύρισαν ανάποδα, καταλάβεις? Κατάλαβα. Κι αν σου έγραφε, είσαι το δροσερό μου μαεστράλι, εσύ πως θα το πέντες, ρε μάνα? Ο πατέρας σου ήταν σοβαρός άνθρωπος, Βαγγέλη. Και από τη φυλακή που μου έγραφε, μετρημένος ήταν. Άρα αυτό μου το γράψει η γυναίκα. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Με την τρέλα της κάθε μια νύχτα ασχολούμαστε. Τρέλα, τρέλα. Ναι, αυτή είναι η λέξη τρέλα, την έχω τρελάνει. Και πώς τώρα θα την ξετρελάνω, δεν ξέρω. Φαντάζεσαι για ποια το έχω γράψει αυτό το γράμμα? Σίγουρα. Για Μέρη. Για Μέρη. Όχι για Μέρη. Πώς. Για ποια άλλη? Για τη Μέρη το έγραψα. Έλα λοιπόν, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ας το παραδεχτείς. Νιώθεις ένα τρομερό πάθος για μένα, κοινός σε καψούρα, αλλά πρέπει να σου ξεκαθαρίσω ότι δεν γίνεται να προχωρήσουμε. Μια στιγμή, Βαγγέλη. Και ποιος είπε ότι εγώ με σένα θέλω να μπερδευτούμε? Δεν θέλεις? Όχι βέβαια. Μπορεί να περνάω μια βαθιά κρίση με το Σπύρο, μια κρίση που πραγματικά δεν ξέρω που θα βγάλει. Αλλά όχι ότι θέλω να τρέξει και κάτι ανάμεσά μας. Έλα, πες μου. Τι τρέχει με τη Μέρη? Ποια Μέρη? Τη Σκόρδη. Με και ποια Μέρη, μόνο τη δικιά σου Μέρη! Α! Σιγά, τι να τρέχει με τη Μέρη? Μίλα μου, πες μου. Τι κρίση περνάει η σχέση σας? Εννοείς η κρίση που είμαστε παντρεμένοι? Πρόσεξε, αγόρι μου, μη με απογοητεύσεις. Το γάμο σου και τα μάτια σου, κατάλαβες? Να σε καλά, κορίτσι μου, με γλύκανες που ήμουν φαρμακωμένη. Από τη Ρωσίδα? Από αυτήν. Αν δεν χορέψει πάνω στον τάφο μου, δεν ησυχάζει. Ελάτε τώρα, κυρία Βανθία μου, τι είναι αυτά που λέτε? Άκου που σου λέω. Το πέτυχε στο γαλακτομπούρικο. Χρόνια είχα να το ευχαριστηθώ έτσι. Ειδικά όταν είναι φρέσκο, ε. Εμένα μου λες. Σηκωτή με παίρνανε από το ζαχαροπλαστείο του Ασημάκη στον Πλαταμόνα. Πού τα έβαζα τόσα τα ψάκια? Πηγαίνατε στον Πλαταμόνα? Για κάτι χρόνια, κάθε καλοκαίρι. Ο Βαγγέλης μου πιτσιρικάς τότε είχε ανοίξει ένα μπαράκι κοντά στο κάστρο με ένα τζίμι λαρισαίο. Είχε μαζέψει και κάτι Γιουγκοσλάβες. Χαμός γινότανε. Και εσείς τι κάνατε? Κράταγα το ταμείο. Πατήσ' με πατώσε, σου λέω. Πότε όλα αυτά? Πριν 15 χρόνια. Τότε πει αλέφαντου. Ο Βαγγέλης μου ό,τι ξεκίναγε επαγγελματικά και εγώ του στεκόμουν όσο μπορούσα. Ωραίες μέρες ξέγνιασες. Να τον έβλεπες τότε. Έσκιζε ο Βαγγέλης μου. Και να τα ψάρια μας και να τα ούζα μας. Έλειπε η Ρωσίδα. Ποια Ρωσίδα? Υπήρχαν βέβαια Γιουγκοσλάβες, αλλά αυτές τις άλλαζες σαν τα πουκάμισα. Πολλές Γιουγκοσλάβες. Αμέτρητες.
Είμαι σίγουρη ούτε και ο ίδιος θα θυμάται πόσες έχουν περάσει από τα χέρια του. Πού να θυμάται. Έτσι είναι οι άντρες. Και ο Βαγγέλης είναι άντρας. Και πρόσχαρος τότε, ξέρνιαστος. Πριν του καθίσει το σβέρκο αυτή η ξεπλημένη. Ξέρεις τη δεμένη που ήμασταν παλιά. Και τώρα είστε δεμένη, κυρία Ευανθία μου. Μην το λες. Μας διέλυσε αυτό το φίδι που βάλαμε στον κόρφο μας. Ήθελα να ξέρω τι της βρήκε και στραβώθηκε. Εκείνος το ξέρει. Το κρεβάτι. Καλά, οι άλλες δεν σηκώνουν τα πόδια, μόναχα ένα τάσα τα καταφέρνει. Μπουκιά και δάκρυ, Βίκη μου, καημένη. Μπουκιά και δάκρυ, αφού τη λυπήθηκα. Εγώ λείπω είμαι σε ένα καημένη που κάθεσαι και στεναχωριέσαι. Κοίταξε, όσο να είναι αυτή η ιστορία με το γράμμα μου, πως συντόνισε. Αλλιώς το περίμενα και αλλιώς μου βγήκανε. Τελευταία στιγμή, βέβαια, κατάλαβα ότι πρέπει να αλλάξω στρατηγική με το Βαγγελάκι. Δηλαδή, για πες. Του λέω από τη μια ότι δεν τρέχει τίποτα μεταξύ μας, και ούτε και που καίγομαι να τρέξει, και από την άλλη του πετάω ότι περνάω και μια βαθιά κρίση στο γάμο μου, η οποία δεν ξέρω και πού θα με βγάλει. Να τον έβλεπες, Βικάκι μου, 15 χρώματα άλλαξε. Καλενά του πήγε. Να σου πω τώρα, αυτό που είπες για τη βαθιά κρίση με το Σπύρο, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι ότι με συμφέρει. Καλό, Ντενισή. Μέρι, αγάπη μου, Μέρι. Γεια σας, κορίτσια. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, Σπυράκο, τι θες? Τίποτα, αγάπη μου, να, ήταν ο δρόμος μου. Δεν δουλεύεις, δε Σπύρο, ποιος δρόμος σου? Δεν σου έχω πει να μην μπλέκεσαι στα πόδια μου όταν δουλεύω. Έχεις δουλειά. Εσύ τι λες, να έρχομαι εδώ πέρα για να πίνω καφέδες? Ξέρεις, Μερουλά, ήθελα να σε απασχολήσω λίγο. Να την απασχολήσεις όσο θες, Σπύρο μου, εγώ να θα πάρω ένα περιοδικό, θα χαζέψω. Θα πεις ή θα με βασανίσεις κι άλλο? Θα πω. Μερουλά, νομίζεις ότι ο γάμος μας τώρα τελευταία περνάει μια κρίση? Τι λες, ρε Σπύρο, πώς σου κατέβηκε τώρα αυτό? Έτσι, εκεί που πλένα τα πιατικά. Δεν είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι ό,τι σε συμφέρει. Λοιπόν, Σπυράκο, θέλεις τίποτα άλλο, γιατί έχω πολλή δουλειά. Όχι, αγαπούλα μου, έτσι αναρωτιόμουν. Δικάκι μου, δεν θα προλάβεις, κοριτσάκι μου, έλα. Δεν θα προλάβω. Κατάλαβα, δεν θες να τα συζητάμε μπροστά σε τρίτους αυτά, Να ρίξουμε καμιά ντάβια, τι λες? Αμέ. Έχεις δουλειά τώρα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Μ' αρέσει αυτό το μήκος, αλλά αν τα κοντέναμε λίγο, τι λες? Να τα κοντίνουμε. Φεύγω εγώ να σε αφήσω να δουλέψεις. Στο καλό, Σπύρο μου, στο καλό. Γεια σου, Βικούλα, και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Συγχωρεμένος, παιδί μου. Άστα έτσι, μωρή, μια χαρά είναι. Ναι, μωρέ, μια χαρά είναι. Κούκλα είσαι έτσι πάντως. Σπυράκο, γεια σου. Γεια σου, αγαπη μου. Γεια. Μετάραξε πάλι ο άχρηστος. Τι λέγαμε, μωρή? Για το Βαγγελάκι και τη νέα στρατηγική σου. Α, μπράβο. Βέβαια, ξεχνάς τη Ρωσίδα. Ξεχνιέται αυτό το τσουλάκι. Και να θέλω να την ξεχάσω δεν μπορώ. Αν δεν υπήρχε αυτή η Δίκη μου, ο Βαγγέλης ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Τα καλοκαίρια, ας πούμε, που πήγαινε παλιά στον Πλαταμόνα. Α, ο Πλαταμόνας, Μέρη μου, είναι αλλιώς. Πολύ πεύκο, πολύ ψάρι, μη συγκρίνεις. Ξέρεις από Πλαταμόνα? Δεν ξέρω εγώ από Πλαταμόνα. Καταρχήν εκεί γνώρισα τον Αντωνάκη μου. Στην περίφημη συναυλία του στο κάστρο. Ξέρεις και το κάστρο? Και το κάστρο. Και το σταθμό. Και το ξενοδοχείο του Μάκη. Και το ζαχαροπλαστείο του Ασημάκη. Μη μου πεις, ρε Βίκη, ότι έτρωγες και γαλακτομπούρεκα. Αγάπη μου, τότε ήμουν νέα. Όλα τα έτρωγα. Ωραίες εποχές. Ξέχνιαστες. Νατάσα. Γεια σας, Σπύρο. Πέρνα. Α, ξέρεις, εγώ περίμενα εσένα κάτω. Είδα που εσύ ανέβηκες και εγώ ήρθα. Ξέρεις, Σπύρο, εγώ θέλω να μιλήσουμε. Καλά έκανες και ανέβηκες. Πέρνα, κάθισε. Ευχαριστώ. Τι θέλεις να σου προσφέρω? Τίποτα δεν θέλω. Τίποτα. Εσένα θέλω εδώ. Έλα, κάτσε να μιλήσουμε. Ναι, να καθίσω. Σ' ακούω. Πώς είσαι? Έτσι και έτσι είμαι. Έγινε κάτι με τον Βαγγέλη? Με Βαγγέλη τίποτα. Με σένα. Με μένα τι έγινε? Δεν θυμάσαι τίποτα. Χτες. Λες που σε έβγαλε έξω στο μπαλκόνι έτσι απότομα.
Συγγνώμη, ήταν πάνω στην ταραχή μου. Έκανε κρύο, ε. Δεν είναι αυτό, Σπύρο. Είναι άλλα. Άλλα μεγαλύτερα που εγώ δεν καταλαβαίνω. Ποια? Πρώτα, εσύ φωνάει σε μένα να δώσεις κάτι. Και εσύ δεν δίνεις τίποτα. Α, πώς να στο δώσω, αφού το είχα χάσει. Και, τώρα το βρήκες? Ε, το βρήκα, ναι. Αλλά τώρα που το βρήκα, δυστυχώς, Νατάσα, δεν γίνεται να στο δώσω. Α, γιατί δεν γίνεται? Γιατί, πώς να στο εξηγήσω τώρα, το ήθελες? Εγώ δεν ήξερα τι είναι. Πού να το ήξερα, αφού ήταν έκπληξη. Και έκπληξη σκοπεύω να το κρατήσω, Νατάσα. Καταλαβαίνεις? Όχι, Σπύρο, δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έρχεσαι εσύ μετά στο μαγαζί και δίνεις να διαβάσω εγώ γράμμα. Εσύ λες πρέπει διαβάσω γράμμα. Γιατί? Γράμμα από σένα για μέρη. Ένα παλιό γράμμα ήταν. Ναι, γράμμα αγάπης για μέρη. Γιατί? Εγώ ρωτάω εσένα και εσύ φεύγεις. Συγγνώμη λίγο να το βγάλω γιατί άναψα. Ο Σπύρο, πάλι φεύγεις, πού πας? Πάω να το κρεμάσω. Καλά, εντάξει. Θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Εσύ πες μου. Ναι, κοίτα. Η υπόθεση με το γράμμα, Νατάσα, είναι πολύ μπερδεμένη. Είναι ένα παλιό γράμμα. Ναι, αλλά σε έδωσε σε μένα χτες να διαβάσω. Γιατί? Για να δω ότι αγαπάς μέρη. Okay, το ξέρω. Και αυτή η ζέστη. Σπύρο, εγώ περιμένω. Εσύ δεν θα απαντήσεις? Ας το ξεχάσουμε, βρε Νατάσα μου. Ας το ξεχάσουμε και στο υπόσχομαι. Από εδώ και πέρα θα προσέχω πάρα πολύ τι λέω και τι κάνω. Νατάσα, αυτό που θέλω είναι να είμαστε φίλοι. Δεν είναι έτσι φίλοι, Σπύρο. Όχι. Εσύ παίζεις μαζί μου. Κάτσε, βρε Νατάσα, ποιος παίζει? Σπύρο, έχω πολλά προβλήματικά μου. Δεν θέλω κι άλλα κι άλλα. Στάσου, Νατάσα. Νατάσα, στάσου, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ, Σπύρο. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Αν και εσύ λες ψέματα σε μένα, τότε όλα είναι ψέματα. Δυστυχώς, Σπύρο. Πολύ δυστυχώς. Για λέγε, με ενδιαφέρει. Τι κόλλημα έχεις πάει τώρα με τον Πλαταμόνα, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Όχι, ψάχνω το παρελθόν του Βαγγέλη. Ξέρεις ότι είχε μαγαζί εκεί πέρα? Άντε ρε, ποια χρονιά? Μία από αυτές τις ξένιαστες. Ναι, και πώς το θυμάμαι εγώ, από μαγαζί σε μαγαζί ήμουνα. Το μουσάκι το είχε. Θα σε γελάσω. Και τι μαγαζί ήταν αυτό? Ένα μπαράκι, παιδάκι μου, και ήταν, λέει, γεμάτο Γιουγκοσλάβες. Α, καλά, εντάξει, ο Πλαταμόνας. Μέσα έξω γεμάτος Γιουγκοσλάβες είναι. Και είναι κάτι κουκλάρες αυτές. Ο Αντωνάκης μου είχε φάει κόλλημα με μία. Έμα έφτιαξα να τον ξεκολλήσω από αυτή. Φαντάζω το Βαγγελάκι. Ου, και αδέσμευτος όπως ήταν τότε. Θα οργίαζε το κτίνος με τις Γιουγκοσλάβες. Καλά, Βικάκι, μαζέψου. Είναι και ερωτικό το μέρος. Κάτι τέτοιο χρειάζομαι κι εγώ. Διακοπές στον Πλαταμόνα, ε. Μια Γιουγκοσλάβα. Δική μου όμως, εδώ τώρα, σήμερα. Ψυχραιμία, ρε Μέρη, ψυχραιμία δηλαδή. Επειδή μας έφτιαξε ένας γκόμενος εκεί πέρα, θα αλλάξουμε τώρα τις συνήθειές μας, για όνομα του Θεού. Για να σε δω λίγο καλύτερα. Ούτε να το σκέφτεσαι. Τόσα χρόνια φίλες είμαστε, είσαι καλά? Κι όμως, Βίκυ, μπορούμε. Όχι, Μέρη μου, εγώ δεν μπορώ. Πες με παραδοσιακή, πες με συντηρητική, πες με old fashion, είμαι με τον Αντωνάκη. Το αποφάσισα. Φύγε καλά από εδώ, είσαι καλά. Πες μου ένα γιουγκοσλαβικό όνομα. Μιλόσεβιτς. Όχι τέτοιο, μωρή, πώς λέμε και τη Μέρη τούλα, τέτοιο. Είχαμε μία που μας καθάριζε. Ζλάτα τη λέγανε. Ζλάτα, καλό είναι. Ήταν Ρωμάνα όμως. Δεν πειράζει, αυτές όλες οι ίδιες είναι. Πού παίρνεις τώρα? Τι κάνεις, ρε? Πήραμε θάρρος. Ναι. Στον Όντα έπεσα. Δεν ακούω ποιος είναι, μωρέ. Αλβανή κολόστρες. Γνώρισαν τη φωνή μου. Μερουλά, μήπως να μου έλεγες και εμένα να μπορώ να παρακολουθήσω? Εντάξει, η Ρωσίδα, Ρωσίδα. Αλλά φιλότιμο δεν θα έχει? Καλά, παιδί μου, δεν επιμένω, έχεις και εσύ τα δικά σου. Είναι και ο Ερμής ανάδρομος. Για πού το έβαλες? Είπα να φύγω. Ήθελες κάτι? Εσένα, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, είπα. Ψωμί. Τα ζέστανες καθόλου, πάγος φαίνονται. Ε, και δεν θα τα ζέστανα. Τυρί. Τρώγονται χωριστήρι τα γιοβαρλάκια. Πότε θα το μάθεις? Νερό, πού είναι το νερό μου? Ένα-ένα τα φέρνει χαμένη.
Κουνήσου. Τίποτα άλλο. Κάτσε κάτω, βγάζεις και γλώσσα. Δοκίμασε πρώτα εσύ. Λίγο ξινά είναι. Κατάπιε το. Εσύ είσαι για όλα ικανή. Πρέπει να παίρνουν τα μέτρα μου μαζί σου. Τηλέφωνο. Το άκουσα. Ναι. Το σήκωσε το τσουλάκι. Αλλό, είναι και η Βαγγέλης. Όχι, η Βαγγέλης δεν είναι εδώ. Ποιος είναι? Μία φίλη του. Όνομα δεν έχεις? Ζλάτα, από Γιουγκοσλάβια. Ποια Ζλάτα? Εσύ ποια είσαι? Εγώ, Νατάσα. Τι Νατάσα? Νατάσα από Ουκράνια. Α, φίλη κι εσύ. Ντα, φίλη. Ποιος είναι και έπιασε στην μπάρλα? Πολλές φίλες έχει Βαγγελάκης και θα το μαλώσω. Έτσι πες του, Ζλάτα θα σε μαλώσει. Οκ? Θα το πω, Βαγγέλης. Πες του, θα ξαναπάρω. Οκ? Τσάω. Θα μου πεις ποιος ήτανε ή θα σε καπελώσω με τα γιουβαρλάκια? Το Βαγγέλη θέλανε. Ποιος? Κάποια Ζλάτα από Γιουγκοσλάβια. Ζλάτα? Τι άλλο είπε? Είπε φίλη Βαγγέλη ή τίποτα άλλο. Φίλη του? Γι' αυτό χαίστηκες πάνω σε εσύ. Σίγα. Χαίστηκες. Σημείωσε το όνομα Ζλάτα, θα το ξεχάσουμε. Κουνήσου! Κατάπια τη γλώσσα του, Νατασάκη. Τη φωνή σου, γιατί την άλλαξες? Καλά, ρε Βίκη. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα το κόλπο? Όχι, ρε καμώ, αλλά να, λίγη βοήθεια θέλω. Η Ζλάτα, ας πούμε. Τι ρόλο βαράει? Η Ζλάτα είναι μια παλιά γκόμενα του Βαγγέλη από τον Κλαταμόνα. Καθάριζε. Όχι βέβαια. Τραγουδίστρια τη φαντάζομαι. Καλά τώρα μην φανταστείς τραγουδίστρια του κόλλου. Καλά έχεις φαντασία. Και πολύ ξέκολη βέβαια. Ξέρνιαστη που λέγαμε. Αυτή λοιπόν θα εμφανιστεί στην αγκαλιά του Βαγγέλη και η Νατασούλα θα μας αφήσει χρόνους. Καλά, σούπερ, τέλεια, σαφανικό. Να σου πω και για περιγράψέ μου λίγο αυτή τη Ζλάτα. Γύρνα στον καθρέφτη και κοίτα. Δεν βλέπω τίποτα. Έτσι είναι. Αυτή η ξανθιά ωραία κοπελίτσα. Εγώ. Τρελάθηκες. Για τα γιουγκοσλάβικα. Μην ανησυχείς, θα πάρουμε ένα λεξικό. Εγώ Γιουγκοσλάβα ξέχνια στο ξέκολο, δεν γίνομαι που να χτυπιάσαι κάτω. Τελείωνε. Δεν κουράστηκες να φτιάχνεσαι. Βαγγέλης με θέλει όμορφη. Ο Βαγγέλης θέλει κρέμασμα που έπλεξε μαζί σου. Τελικά να σου πω κάτι. Εσύ ζηλεύεις περισσότερο από μένα, Βαγγέλης. Τον θέλεις μόνο για σένα. Τι είπες, βρε φαρμακόγλωσσα. Θα σε κρεμάσω ανάποδα. Έτσι και με ξαναπιάσει το βρωμό στομά σου. Έτσι είναι. Εσύ ζηλεύεις εμένα, το ξέρω εγώ. Άτιμη, θα σε φτιάξω εγώ. Χαιρετίζω τα ωραιότερα κορίτσια του κόσμου. Φωνές άκουγα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Μου τύχησε τίποτε, δεν σου φτάνει. Τι συμβαίνει, Νατάσα? Τίποτα, Βαγγέλη μου. Τίποτα. Τι είναι αυτό? Τασάκι, δεν το βλέπεις? Αχα, και το καλό του τασάκι. Απ' την μπούκα της φεκάλης. Αυτό. Το έσπασε η κυρία την ώρα που καθάρισε και ακόμα να το μαζέψει. Καλά, τι λες τώρα, εγώ το έσπασα? Καλά, δεν πειράζει. Ένα τασάκι ήταν, αλλά πρόσχε και εσύ λίγο, ρε κορίτσι. Βαγγέλη μου, να σου εξηγήσω. Εγώ το τασάκι αυτό δεν. Καλώς ανεδέστατη. Το τασάκι. Γιατί δεν του λες για την κοπέλα που του τηλεφώνησε, ε? Θα έλεγα για κοπέλα, δεν πρόλαβα. Ναι, καλά. Αγόρι μου, σε πήρε μια κοπέλα στο τηλέφωνο. Πώς τη λέγανε, σημειώσες το όνομα? Ζλάτα. Ναι, Ζλάτα. Ζλάτα. Γερμανίδα μήπως? Ζλάτα από Γιουγκοσλάβια, Βαγγέλη. Φίλη σου. Φίλη μου, δεν μου θυμίζει κάτι αυτό το όνομα. Δεν μπορεί, για σκέψου. Αφού είπε φίλη σου. Τίποτα άλλο δεν είπε. Τα ξαναπάρει, είπε. Ποια είναι η κυρία Ζλάτα, Βαγγέλης? Ναι, δώσεις και λογαριασμό τώρα. Η αλήθεια είναι, μωρό μου, ότι με πιάνεις εξαμήνης. Βαγγέλης, να πας καμιά φορά στο μαγαζί ή να του βάλουμε λουκέτο να τελειώνουμε? Ναι, μωρό μου, έχει δίκιο, μητέρα. Πήγαινε στο μαγαζάκι του τρόμου και έρχομαι κι εγώ σε λίγο να σε βοηθήσω. Οκ. Okay. Γεια σας. Τα τσακίδια. Λοιπόν, για λέγε τώρα, ποια είναι αυτή η Ζλάτα, ρε κατεργάρη? Δεν μπορώ να θυμηθώ, μητέρα. Αφού έφυγε η οχιά, από μένα κρύβεσαι. Μητέρα, από σένα, τι να κρυφτώ, σε να έχω πει όλες τις γυναίκες της ζωής μου. Και αυτή τη Ζλάτα, πού την ψώνησες, ρε κάθαρμα? Τη συγκεκριμένη, δεν μπορώ καν να θυμηθώ. Δεν μπορεί, θα τη θυμηθείς. Συγκεντρώσου. Αχ.
Μια χαρά τα καταφέρα. Ας σκεφτείς πως μ' είχε κάνει να τάσα πριν. Πάλι καλά. Το βρίσκω το κουράγιο. Τα έχω κάνει τέλεια. Θα πάθει πλάκα. Το κοτόπουλο σκοβολάει. Τι έγινε, blackout. Μερούλα μου, ήρθες. Ό,τι σε κλαμάρα σου ήρθε εδώ μέσα. Έβαλα Χούλιο Ιγκλέσιας. Δε σ' αρέσει? Άστο έτσι, καλύτερα είναι. Στο είχα πάρει το 95, το 96. Καλά, καλά, καλά. Μαγείρεψες τίποτα? Όσο να είναι, κάτι έφτιαξα. Τώρα, δεν ξέρω, αλλά... καλύτερα έτσι. Τι κάνεις ρε Σπύρο, οικονομία και στα φώτα κάνεις? Όχι αγάπη μου, κάνω ατμόσφαιρα. Ποια ατμόσφαιρα ρε παιδάκι μου, άναψε κανένα φως, ψυχοπλακώθηκα, σαν μνημόσυνο είναι εδώ μέσα. Καλά εντάξει, ό,τι θες εσύ. Όψε. Καλά είναι τώρα? Θα φάμε τίποτα? Θα φάμε, θα φάμε, αλλά... όχι εδώ. Δεν βλέπεις? Έστρωσα τραπέζι. Γιατί? Τώρα γιατί... κάτσε. Ξέρεις Μερούλα, τα ζευγάρια, πώς να το πω, χρειάζονται έτσι κάποιες στιγμές ποιότητα στην καθημερινότητά τους. Αμάρε Σπύρο, πάλι ασκητή έβλεπες. Έλα βρε, λοιπόν όσο κουρασμένη και να είσαι, το καλαμπούρι δεν σου λείπει. Θα αρχίσουμε με κρασί. Πήρα λευκό. Δίνανε δώρο τα ποτήρια. Πού το πας ρε Σπύρο, πού το πας? Να το ανοίξω. Οπ, οπ. Οπ. Δεν μου λες, γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Τι εννοείς? Όλες αυτές τις ιδέες που έχεις ετοιμάσει, τι στόχο έχουνε? Εσένα, δηλαδή εμένα. Δηλαδή το γάμο μας μπήρει. Να το διαλύσουνε? Τι παιδεύεσαι, συντρίμια είναι. Το παραδέχεσαι δηλαδή, περνάμε κρίση ε. Άσε μας ρε Σπύρο. Στάσου, γιατί φεύγεις, τι είπα? Που έφτιαξα Θεέ. Μα για μας το φτιάξα το δείπνο μέρη. Να βρεθούμε επιτέλους οι δυο μας. Να χαλαρώσουμε, να μιλήσουμε. Το δικό μου σε παρακαλώ, βάλ το σε ένα δίσκο. Ρε αγάπη μου. Οχου! Γιατί δεν θέλεις να καθίσουμε μαζί? Τι θες ρε Σπύρο, τι θες? Ρε Μέρη, τόσο πολύ σε πείραξε αυτό το γράμμα. Ποιο γράμμα παιδάκι μου, τι λες? Το γράμμα που σου γράψα το παλιό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Τι? Αν μου είχε στείλει αυτό το γράμμα το παλιό τότε που έπρεπε, τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Λες ρε Μερούλα. Λες αγάπη μου να γλιτώναμε την κρίση. Βέβαια. Θα είχα καταλάβει πως είσαι γεια σου και θα το είχα κοψιλάσει. Μα γιατί γεια σου βρε κουτό? Τι δεν σου άρεσε, ε? Δεν σου άρεσε το μαϊστράλι? Δεν σου άρεσε ο φάρος? Από την άλλη θα μου πεις γιατί δεν έφυγα μετά. Και αυτό σωστό είναι. Να ξέρεις Μερούλα ότι αν ένας άντρας σε ερωτευτεί, μπορεί να νιώσει και έτσι. Δεν μπορεί. Μπορώ και καταιγίδα μωρέ, γιατί με βασανίζεις? Γιατί ρε Σπυράκο μου λες? Μέρη μου. Ποιος είναι? Άνοιξε. Θέλουν τέτοια ώρα. Ναι, γεια σου Βίκυ. Γεια σου Σπύρο. Sorry ρε Μέρη, δεν μπόρεσα με τίποτα δηλαδή. Δεν πήρες? Νόχι. Έχω φτιάξει κοτόπουλα, άμα θέλεις κάτσε να φάμε μαζί. Γιατί ρε εσύ? Δεν μπορούσα ρε παιδί μου, ήθελα βοήθεια. Πάλι σου χάλασε αυτό το πλυντήριο. Σταμάτα ρε εσύ, έλα μέσα. Πού πάτε, δεν θα φάτε? Μέρη. Μην τολμήσεις και πλησιάσεις, ευχαριστώ. Θα κρυώσει. Λέγε ρε παιδάκι μου τώρα, γιατί κόλλησε? Κόλλησα γιατί εγώ είμαι η φίλη σου η Βίκυ, δεν είμαι καμιά ξένη Ζλάτα, τριχαγύρευε! Ωραία και λοιπόν! Τι και λοιπόν, για να βρε πάω δηλαδή εκεί πέρα και τους αρχίσει και με χουφτώνει και με αυτόνει, όχι εμένα, τη Ζλάτα! Θα σ' άρεσε, θα μ' άρεσε! Φτιαχτό είναι παιδάκι μου σου λέω, δηλαδή συγγνώμη θα κινδυνεύσω εγώ από το δικό μου τον άνθρωπο, την κολλητή μου! Και τι σοϊ άντρας είναι αυτός δηλαδή τώρα που πηγαίνει μου πια του την πέφτει? Για το αν είναι άντρας ή όχι δεν τίθεται θέμα. Και σε να σ' αρέσει ένας τέτοιος άντρας που την ψάχνει με οποιαδήποτε. Την ψάχνει αγάπη μου γιατί είναι με αυτό το μηδενικό την Ατάσα. Πιστεύεις ότι αυτή είναι άξια να τον κρατήσει κοντά τη? Ενώ δηλαδή εσύ θα ήσουν. Γιατί, δεν θα ήμουν εγώ? Αφιβάλλεις. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, να μην τρελαθούμε. Αλλά να σου πω και κάτι, ρε Μέρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Δεν σε ρώτησα. Δεν μου λες Βικάκι, θα θέλεις ο Αντωνάκης να μάθει τις παλιότερες σου σχέσεις? Δεν φταίει κανείς άλλος, δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που κάτσα και τα ξέρασα όλα για το Μίτσο τον Τυρέμπορα. Και για το Μίτσο τον Τυρέμπορα και για τον Τάκη τον Ασπριτζή και για τον Λάκη τον ηλεκτρολόγο. Α, μου τα άλλαξε τα φώτα ο Λάκης. Αν δεν πάρεις τηλέφωνο, θα του δείξω τη φωτογραφία σου με τα αστεράκια. Καλά, είσαι μεγάλη εκδιάστρια, ε.
Τι θέλεις από μένα? Να πάρεις το Βαγγέλη, ρε Βίκη, όπως τη συμφωνήσαμε. Ωραία, και άμα τη σηκώσει να τάσα, θα ακούσει τώρα άλλη φωνή. Κουβέτα θα πιάσετε, παιδάκι μου. Δύο λεξούλες θα πεις. Ζλάτα, Βαγγέλης. Έλα, ρε Βίκη, πάρε. Και μετά θα μιλήσω και με το Βαγγέλη. Κανονικά, όπως τα είπαμε. Τα ξέχασες? Πού να τα ξεχάσω, εδώ τα έχω γραμμένα, σκονάκι. Άντε. Και με την προφορά, τι θα κάνω με την προφορά? Δεν θα δώσει εξετάσεις, ρε Βίκη, τελείωνε. Μωρέ, μακάρι να δεν εξετάσεις. Τι νούμερο? Το λέει εδώ, στο χαρτί. Το κρίμα στο λαιμό σου. Το κοτοπουλάκι θα το αφήσω στο φούρνο να είναι ζεστό, ζεστό. Σπύρο, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Τράβα έξω. Για το πλυντήριο παίρνετε, δεν είναι αργά? Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Τράβα έξω. Είναι γραφτό να μην πάρουμε. Πάρε και θα ξεσπάσω επάνω σου. Πάρε. Ναι. Γυναίκα είναι. Το τσουλάκι είναι όρμα της. Ποιος είναι? Ζλάτα. Ναι, δεν ακούω. Ζλάτα, Ζλάτα. Τι φωνάζεις, μωρή? Ναι, Ζλάτα, τι θέλεις? Βαγγέλη. Λυπάμαι, Ζλάτα, Βαγγέλης δεν είναι εδώ. Και να σου πω κάτι. Όταν εγώ είπα Βαγγέλης ότι εσύ πήρες τηλέφωνο, ο Βαγγέλης δεν θυμότανε, Ζλάτα, φίλη. Τι λέει, πού είναι ο Βαγγέλης? Δεν είναι εκεί, λέει. Λοιπόν, θέλεις να πω κάτι, Βαγγέλης? Άστο, δώστο εδώ πέρα. Δώστο, κοριτσάκι μου. Παρακαλώ. Εκείνη, τι να πω? Ό,τι λέει στο χαρτί. Ορίστε. Έλα, Βαγγέλη, μ' ακούς? Ποιος είναι? Πιονάζει, πιονάζει. Μία φίλη σου, Βαγγέλη. Δεν θυμάσαι? Παιχνίδι είναι αυτό. Γιατί? Δεν σ' αρέσουν τα παιχνίδια, α? Μ' αρέσουν αρκεί να κερδίζω. Γι' αυτό θα ήθελα τη βοήθεια του κοινού. Οκ, πριν μερικά χρόνια. Πλαταμόνα. Πλαταμόνας, στο διάλο. Με θυμήθηκες. Πώς δεν θυμήθηκα? Δεν σε ξεχάσα ποτέ. Ποια είσαι? Ζλάτα είμαι, Βαγγέλη. Ζλάτα από Γιουγκοσλάβια. Κι εγώ δεν σε ξέχασα ποτέ. Έλα ρε Ζλάτα, έλα ρε Ζλάτα. Από πού τηλεφωνείς, πού είσαι? Αντένα είμαι. Και εσύ τον Αντένα φέτος? Θέλουμε να βρεθούμε. Να βρεθούμε, γιατί να μην βρεθούμε, στο ίδιο κανάλι είμαστε. Όχι Αντένα, Αθένα. Αθένα, ακόμα καλύτερα, πού και πότε? Σύντομα. Ναι, έλα Ζλάτα. Έπεσε η γραμμή το... Κοιτάξτε, Ζλάτα, την Γιουγκοσλαβία. Η φιλενάδα μου. Δεν φαντάσου. Πώς ήμουνα, καλή, καλή. Τι λες τώρα, περίκαλη, αφού κι εγώ που ήμουν δίπλα σου έπαθα σύγχυση. Στην αρχή είχα λίγο τράκα, αλλά μετά ξεπήρα. Έβαλε και μερικά δικά μου εκτός κειμένου. Δεν πειράζει, χαλάλη σου. Αυτός τι σου είπε? Αυτός ήταν γλυκός, τρυφερός. Και δεν θα το πιστέψεις, δε Μέρη. Μ' αναγνώρισε, αμέσως με θυμήθηκε. Βέβαια, βρε δίκη μου. Τόσα χρόνια στον Πλαταμόνα, ψωμί και αλάτι. Τι λες, βρε ζώων, αφού τη Ζλάτα εμείς τη φτιάξαμε. Ποια να θυμηθεί? Αλήθεια, ποια θυμήθηκε? Καμία. Ζωγαδόρος είναι. Παίζει και ό,τι πιάσει. Έχει όμως μια φωνή. Καλά, ξεκόλα τώρα. Του το κλείσα απότομα. Λες, δεν παρεξηγήθηκε. Ο Βαγγελάκης έχει ανάψει και έχει κορώσει τώρα. Όσο για την άλλη την ξαφιά την ξενέρωτη, το έχει πάρει γραμμή και τσιτσιρίζεται. Και τι μου λες, Βαγγέλη μου? Ποια είναι αυτή η Ζλάτα? Α, η Ζλάτα. Η Ζλάτα, φίλη μου, φίλη μου. Α, φίλη σου, θυμήθηκες τώρα? Ναι, από το Πλαταμόνα. Ωραίο μέρος εκεί πέρα, πάνω τα Τέμπη. Έχει θάλασσα, έχει πέφκα, έχει πολύ ωραίο μέρος για να ηρεμήσεις. Πάω και σε ένα που έχεις και νεύρα. Βαγγελάκι μου, δεν τα αφήνεις αυτά? Ποια είναι η Ζλάτα? Παιδί μου, είχα στον Πλαταμόνα ένα μπαρ και η Ζλάτα ήταν Γιουγκοσλάβα. Ήταν και είχαμε εκεί να σφουγγαρίζει. Α, Γιουγκοσλάβα, σφουγγαρίζει και ήταν και φίλη σου. Τραγωδία. Είχε 7 παιδιά, χείρα. 7 παιδιά? Τα παιδιά και άντρα. Άστα, πού να στα λέω τώρα. Τι έλειπε, δεξί πόδι, δεξί χέρι, τους βομβαρδισμούς. Ο καλάφτη χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, πώς καθάριζε? Πώς καθάριζε. Είχε την τεχνική της. Έπεφτε κάτω, σερνότανε και έβαζε κι εγώ ένα χέρι, ό,τι μπορούσε. Τι να σου πω τώρα, ψυχικό κάναμε, τη διώχναμε, τι να κάνουμε. Βάλε μια βότκα μαύρη ψυχή μου τώρα, πάρε τον καφέ. Για να πω την αλήθεια, δεν το είχα φανταστεί έτσι ακριβώς το δείπνο για δύο. Πάντως κάποια κρίση πρέπει να την περνάμε. Να έχει καταλάβει τίποτα για την Νατάσα? Τι όμως, αφού δεν έχει γίνει και τίποτα. Το θεωρώ άδικο δηλαδή. Λοιπόν, πάρε και τον Αντωνάκη να τηλέφωνο. Εννοείται.
θα τον πάρω. Εγώ δεν κάνω τίποτα χρυσά από τον Αντωνάκη μου. Και μου κρατάει μούτρα και η Νατάσα. Και με το δίκιο της. Ποιο δίκιο της δηλαδή. Άδικο είναι κι αυτό. Πώς τα έχω καταφέρει έτσι. Λοιπόν, άντε δικάκι μου, τα λέμε αύριο πρωί πρωί από το κομμωτήριο. Να οργανωθούμε. Οκ. Γεια Σπυράκο. Εγώ φταίω. Τι έχει. Μην του μιλάς, παίρνει θάρρος. Εγώ φταίω. Δεν τα έχω χειριστεί σωστά τα πράγματα. Πρέπει να γίνω τολμηρότερος. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω τα πράγματα με τη Μέρη. Τι συμβαίνει. Πώς νιώθει. Πού πηγαίνουμε. Μέρη. Λοιπόν, πάω να ξαπλώσω. Μην με ενοχλήσεις. Εγώ. Στον καναπέ. Άχρηστε. Στάσου βρε Μέρη, θέλω να μιλήσουμε. Εντάξει. Δεν είναι ανάγκη να τα ξεκαθαρίσω όλα απόψε. Τουλάχιστον έκανα μια αρχή. Πού να κυκλοφορείς τώρα με τη Φιλιππινέζα. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Κατάληξα σινεμαδάκι. Καλή φάση, ε. Τι είδατε. Δεν ξέρω, δεν κάθισα. Την έβαλα μέσα, της πήρα πατατάκια και έφυγα για κάτι δουλίτσες. Κατάλαβα, πέρασε το τέλος και τη μάζεψες. Ακριβώς. Έκανε να με αποφύγει. Τη βουτάω, τη ρίχνω στην καρότσα. Σ' όλο το δρόμο δεν μιλήσαμε. Καλά περάσατε. Δεν παραπονούμε. Οχ, τι να πει τώρα. Μα τι πέσανε. Ακίνητο. Εκεί που δεν σε φαλάρε. Άρα παιδιά, εγώ είμαι. Έλα ρε Σπύρο. Μας έκοψε στη χολήρα μεγάλη. Συγγνώμη. Γιατί κρύφτηκες πίσω από τη μαϊμού, ρε. Δεν είναι μαϊμού, νότα αρκουδίτσα είναι. Τι είναι? Αρκούδα. Ελάθος τσίρκος έπηγαιναν. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό μου, δώρο το πήρα. Τι έγινε, Σπύρο, πώς από εδώ? Περαστικός. Κυνήγαγε μαϊμούδες. Τώρα που είπα μαϊμούδες, θα πεταχτώ να σπρώσω κάτι ρολόγια. Χοντρελά σου πω. Περιποιήσου το φίλο μας, χαιρέτησα. Γεια σου, νότα, καλές δουλειές. Τι είναι αυτό? Σ' αρέσει? Αστείο είναι. Για σένα το πήρα. Δώρο. Δώρο? Είναι αυτό που ήθελα να σου δώσω και δεν το βρίσκα. Όλο αυτό εδώ δεν έβρισκες? Ναι, κάπου είχε παραπέσει. Αλλά τώρα ευτυχώς το βρήκα. Και εγώ όταν ήρθα στο σπίτι γιατί εσύ είπες ότι εσύ δεν μπορείς δώσεις μου? Γιατί φοβόμουν, μήπως δεν σ' αρέσει. Αλλά ευτυχώς σ' αρέσει, ε. Πολύ. Μου τιμίζει η πατρίδα μου. Μίσα. Γι' αυτό το πήρα. Να σου κάνει παρέα. Τι σκέφτεσαι? Εγώ πας τα πάρω αυτό στο σπίτι. Μην ανησυχείς. Φαίνεται μεγάλος αλλά είναι ελαφρύς. Σπυρό, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω τι θα πω που το βρήκα. Εσύ ήταν και τα παιδιά. Άκου, θα πούμε ότι το ξέχασα εδώ. Και θα δούμε τι θα γίνει. Όλο αυτό εδώ το ξέχασες. Σπύρο. Τι καλά που γελάς, Νατάσα. Έχει μεγάλη σημασία για μένα να σε βλέπω να γελάς. Τι μοϊσάμι λουμπί μη δρόξ, Σπύρο. Τι ωραία που τα λες, Νατάσα. Δεν θα τον κεράσεις κάτι? Καλά, ε. Κουκλάρα. Πολύ μαυρίλα. Δική, σταμάτα. Ξέρεις πόσα λεφτά έδωσε για αυτήν την περούκα? Δεν κατάλαβα. Μήπως ήθελες να τα βάψω κιόλας. Να πάθει κανένα κεφαλικό Αντωνάκης μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Από Γιουγκοσλάβικα πώς πάμε? Ό,τι μπορούμε, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Ωραία. Για λέγε. Λοιπόν, σδράβο είναι για. Ουσδράβλιε είναι ησυχία. Χβάλα. Τι είναι χβάλα, δεν θυμάμαι. Εύκολα? Όχι, εντάξει, δίκιο έχεις. Είναι δύσκολα. Αλλά εσύ δεν χρειάζεται να λες και πολλά. Πολύ λου, ένα ναι και ένα όχι. Εκεί είναι τα πιο δύσκολα. Γιατί ναι στα Γιουγκοσλάβικα σημαίνει όχι σε ελληνικά. Δεν σε φοβάμαι εγώ εσένα, θα τα καταφέρεις. Έχεις πελάτη. Κοίτα πείσμα ή βουβάλω. Χαίρετε. Τι θέλεις, φούλη μου? Θα φτιάξουμε τα μαλάκια. Εσύ μου φαίνεται ότι θυμάσαι χαίρεσαι. Μα γιατί? Έχεις κόσμο, θα περιμένω. Τρελάθηκες μου φαίνεται, έχω κλείσει. Πότε πρόλαβες? Έτσι είμαι εγώ, μπαμ μπαμ. Τα απογευματάκι? Αύριο και λουσμένη, έλα. Σήμερα έχω γάμο. Καλό δρόμο, φούλη μου, τα λέμε.
εδώ ο κόσμος καίγεται και η Φούλη τα μαλάκια. Πώς είναι ρε γαμώτο? Σούπερ, αφού η Φούλη δεν κατάλαβε τίποτα. Ναι, αλλά μου πάει. Κουκλάρα είσαι αγάπη μου, στόπα, κουκλάρα. Να σου πω, εγώ από πού είμαι? Απ' την Έδεσσα, μωρή, δεν είναι ο πατέρας σου? Εγώ η Ζλάτα, παιδί μου, από πού είμαι, μπορεί να με ρωτήσει. Πες Βελιγράδι, που είναι και σίγουρο. Ω, Βελιγράδι, δεν ξέρω που πέφτει. Γιατί ξέρεις πέφτει η Έδεσσα? Μακεδονία. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Είσαι η Ζλάτα Μπρέκοβιτς από το Βελιγράδι. Παλαιότερα έκανες διακοπές τα καλοκαίρια στον Πλαταμόνα. Γιατί? Γιατί ήταν ξέχνιαστα. Και γιατί είχε και θάλασσα. Ενώ στη Γιουγκοσλαβία δεν έχει θάλασσα ή έχει? Μείνα στο ξέχνιαστα. Λοιπόν, εκεί γνώρισε το Βαγγέλη, ο οποίος είχε ένα μαγαζί με ένα τζίμι λαρισαίο. Εκεί έγινε το Περδεγουέι. Εκεί ξεκίνησε. Αυτό ήταν πολύ λιώμα και δεν πολύ θυμάται. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Εσύ όμως δεν τον ξέχασες ποτέ. Οπότε τώρα που ήρθες στην Ελλάδα για καινούργια καριέρα και καλά, τον αναζήτησες. Να με βοηθήσει. Και να σε επιδύσει. Ε, όχι, Μέρη. Τη Ζλάτα, μωρή, όχι εσένα. Μάλιστα. Ορίστε. Και αυτή εδώ από Πλαταμόνα είναι. Εδώ είναι το κάστρο. Ναι, αλλά ανάμεσα στις πολεμίστρες, ποια είναι αυτή η κοπέλα? Αυτός είναι ο Τζίμις με την άλογο ουρά. Ο Τζίμις. Σου ξεφτυλισμένε άντρα, δεν μπορεί ρε μάνα. Κάπου εδώ μέσα είναι η Ζλάτα. Να, ορίστε, εδώ. Η παρέα με τους Γιουγκοσλάβες. Αυτή εδώ με το χωνάκι. Αυτή είναι η Γκρέτα, η κόρη του γιατρού από τον Άβυσαντ που έκανε τις αμβλώσεις. Άγιος άνθρωπος. Αυτή η γυμνόστιθη ποια είναι? Για δώσε τσεκάρο, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Α, ναι, ναι. Τώρα που τη βλέπω γυμνή, κάτι μου θυμίζει. Αχα, ήταν στύπλα παρέα, δεν την ξέραμε. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Σου είχα πει να πάρεις ένα άλμπουμ και να τις ταξινομήσεις. Ρε Μανούλα, της έχω πει ότι αυτή είναι δουλειά για τον ιστορικό του μέλλοντος. Κάπου εδώ μέσα είναι η Ζλάτα. Ορίστε, εδώ τι έχεις να πεις? Εδώ είναι σκοτάδι. Ε, βέβαια. Γιατί ήταν η νύχτα που το φλάς δεν λειτουργήσε στο ξενοδοχείο. Άρα εδώ η Ζλάτα. Βρε αγόρι μου, γιατί δεν κανονίζετε με αυτή τη Ζλάτα να συναντηθείτε κάπου ώστε να σου φύγει και η περιέργεια? Τη τάπα, δεν τη τάπα. Και? Τι και. Στην αρχή μου είπε ότι ναι, με σκέφτεται, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και στο τέλος με άφησε στην αναμονή. Έξυπνη φαίνεται. Θα ξαναπάρει. Ένα πράγμα να προσέξεις μόνο. Μου τα έχεις πει τι να προσέξω, μάνα, ξέρω ότι για τα έτσι, τα προφυλακτικά, για όλα. Μη σου φάει λεφτά, ρε ξύπνιε. Από πόλεμο βγήκαν όλοι αυτοί, πεινάνε. Κάτσε ρε μάνα, και εμείς τι είμαστε, σε πόλεμο δεν είμαστε? Κάθε μέρα τόσες σφαίρες ανταλλάσσουμε. Ο Βαγγέλης πώς νομίζει ότι έχει γράψει αυτά τα καντάρια της ιστορίας? Αμαύρε κοριτσάκι μου, τα κάτσια σε τέλεια είναι, σου λέω. Είπα ρε παιδί μου να κάνω ένα γκότσο, φοβάμαι μη με αναγνωρίσει. Πώς να σε αναγνωρίσει, που σε έχει δει μία φορά πριν από κάτι μήνες? Εξάλλου η Ζλάτα Μπρέκοβιτς με τη Βίκη δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση. Υπεύθυνη εγώ. Τι να πω ρε παιδί μου, είναι και το τρακ. Αυτά είναι ιδίες. Μόλις πατήσεις το πόδι σου στη σκηνή, θα σου φύγουν όλα. Καλά λες, μωρέ. Πότε βγαίνω? Ναι. Έλα Νατάσα μου, η Μέρη είμαι. Α, γεια σου Μέρη μου, τι κάνεις? Καλά κοριτσάκι μου, χαθήκαμε μωρέ. Θα περάσω καμιά μέρα να σας δω από κοντά. Μήπως είναι εκεί ο Σπυρός? Ο Σπυρός, ναι, δεν είναι εδώ. Α, δεν είναι εκεί. Κατάλαβα, μάλλον θα είναι με το Βαγγέλη. Α, όχι, ο Βαγγέλης είναι εδώ, μόλις ήρθε. Α, εκεί είναι ο Βαγγέλης. Μήπως μπορώ να του μιλήσω λίγο? Σίγουρα, Βαγγέλη. Πολλά στο Βαγγέλη. Μέρη μου, μισό λεπτάκι έρχεται. Οκ. Εκείνοι και οι δύο, τους τσακώσαμε. Τώρα θα χτυπήσουμε. Ναι, μόνο μην χτυπήσουμε πολύ και σπάσουμε τίποτα. Α, Μέρη είναι. Αυτό τι είναι? Αυτό, ο Σπύρος το ξέχασε. Α, ο Σπύρος κυκλοφορεί με αρκούδες. Όχι, ο Σπύρος πήρε δώρο. Καλά, καλά. Έλα, Μέρη. Γεια σου, Βαγγέλη. Το Σπύρο ψάχνω. Εντάξει, εδώ είναι ο Αρκούδος. Τον βρήκαμε. Εκείνο ο Αρκούδος? Ναι, τον ξέχασε ο Σπυράκος. Ελπίζω να μην χάλασα κάποια έκπληξη. Όχι, Βαγγέλη μου. Μια χαρά έκπλησομαι. Όποτε θέλετε, περνάτε και τον παίρνετε. Εσύ θα είσαι εκεί? Μέχρι το μεσημεράκι, σίγουρα. Αλλιώς θα τον αφήσω σε κάποιον άλλον. Οκ, Βαγγέλη. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Μπράβο, Σπυράκος, παίρνει δώρα στη μικρή. Άκουσε τη συμβουλή του Βαγγέλη. Μπράβο, Βαγγέλη. Πού σου, ρε. Τι έγινε, παιδί μου, τι σου είπε και
μήνες έτσι. Ιστορίες για αρκούδες. Δηλαδή, δεν πολύ κατάλαβα. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Πότε θα αλλάξεις, πότε θα φύγεις, πότε θα φτάσεις. Πότε θα αλλάξω. Εγώ αυτά για Γιουγκοσλάβη καταφόρεσα. Α, όχι. Θα βάλεις κάτι πολύ πιο Γιουγκοσλάβικο. Τι φοράνε δηλαδή οι Γιουγκοσλάβες? Ό,τι θέλεις φορά. Αρκεί να είναι λίγα. Α, λόγω πολέμου, ε. Λόγω Βαγγέλη, ρε Βίκη. Δεν είπαμε ότι ο Βαγγελάκης πρέπει να πάθει μια ταραχή? Τι σκατά ξέγνια στη Λάτα είσαι. Δηλαδή, πόσα κιλά δυναμίτη να παίρνει αυτός τώρα? Είσαμε 30 κιλά. Ρε Συνόντα, ξέρεις τι σκέφτομαι. Γιορτές έρχονται. Να στείλουμε αρετίο στον Μπάζο. Τι μάι μου, στον Μπάζο. Οικολογικό έγκλημα. Να σεβόμαστε πέντε πράγματα. Σωστό. Μετά, άμα βλέπουνε μάι μου, θα την πυροβολάνε. Έχεις μεγάλη καρδιά, ρε Νοντά. Το σύστημα είναι ένοχο. Θέλετε κάτι? Βαγγέλης. Περάστε. Παντικό. Ορίστε. Σας ζητάει το μωρό. Η κυρία. Δεν θυμάσαι, Βαγγέλης? Νοντά, θύμισε μου, η κυρία έχει δουλέψει κάποτε εδώ. Ο Λαταμόνας. Παταμόνας. Σλάτα. Σλάτα. Βότκα πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Βόμπες μες τη νύχτα μάζευτα και ρίχτα φύγαμε. Φράγκα και αμαρτία, τσόλια απαρτία είδαμε. Ο πορτιέρης φέτες, βίζιτες και πέτες μπήκαμε.